Με στόχο τη διάσωση σπάνιων και παραδοσιακών σπόρων, οι σπορίτες Ροδόπης πραγματοποίησαν λόγω πανδημίας διανομή φυτών παραδοσιακών ποικιλιών μετά από αίτηση που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι. Στόχος είναι αφενός να πάρουν φυτά, αλλά να διατηρήσουν και οι ίδιοι τον σπόρο, σύμφωνα με την εθελόντρια Αναστασία Μπαρδί, που έκανε έκκληση σε όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ομάδα των σπορητών να επικοινωνήσουν μαζί τους. Είμαστε μια ομάδα η οποία προσπαθούμε όλοι μας όσο μπορούμε να διασώσουμε τους σπόρους, τους παραδοσιακούς και τους σπάνιους. Οποιοδήποτε μπορεί να κάνει μία αίτηση και να λάβει δωρεάν φυτά από εμάς. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Προσπαθούμε να μην χαθούν οι σπόροι. Είναι η κληρονομιά μας. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι αυτό. Όπως δηλαδή είναι όχι απλά να πάρουν τα φυτά κάποιοι, αλλά να διατηρήσουν τους σπόρους. Έτσι ακριβώς όπως το είπατε. Μπορούν να δουν τα βιντεάκια που έχουμε αναρτήσει στη σελίδα μας. Υπάρχουν διάφορα βιντεάκια πώς κρατάμε το σπόρο ντομάτας, μελιτζάνας, όλα αυτά. Είναι εύκολος τρόπος. Και αυτό να γίνει μια διάδοση. Εγώ κρατάω το δικό μου σπόρο, το δίνω στο γείτονά μου, ο γείτονάς μου στο γείτονά του. Και υπάρχει μια διάδοση. Να μην χαθούν οι σπόροι. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να πούμε λίγο, σήμερα γίνεται η διανομή φυτών. Όσοι δηλαδή μέχρι προχθές έχουν υποβάλει την αίτησή τους. Μπορούν ακόμα οι άνθρωποι να αποβάλουν τις αιτήσεις. Υπάρχουν ακόμα αρκετά φυτά. Η διαδικασία είναι ως εξής. Υπάρχει μία φόρμα που συμπληρώνει ο καθένας, μας την αποστέλουν και από εκεί και πέρα λαμβάνουν email με την ώρα παράδοσης με ραντεβού. Και θέλω να τονίσω, στο συγκεκριμένο σημείο, ο κόσμος να τηρεί παρακαλώ τις αποστάσεις, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά email που δεχόμαστε και λίγο υπομονή. Και σιγά σιγά όλοι θα λάβουν τα φυτά τους. Και λόγω της πανδημίας, φέτος κάπως ιδιαίτερα έγινε την επικοινωνία. Είναι με συνηθισμένες εκδηλώσεις. Συνήθως η εκδήλωση γινόταν στην πλατεία της Κομωτινής. Ήταν μια ανοιχτή εκδήλωση. Ο καθένας μπορούσε να έρθει και να διασκεδάσει μαζί μας, να ενημερωθεί μαζί μας, να τον ενημερώσουμε τι είναι αυτό που κάνουμε, γιατί υπάρχει αυτή η ομάδα. Φέτος, λόγω των συνθήκων, είναι κάπως ιδιαίτερα τα πράγματα. Προσπαθούμε κι εμείς ότι. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και έτσι πάει καλά όμως. Είναι η πέμπτη μέρα της διανομής, του μοιράσματος των φυτών. Αυτό. Και γίνονται σε διάφορα σημεία το μοίρασμα των φυτών. Απλά έτυχε σήμερα και είμαστε εδώ. Να πούμε περίπου πόσα φυτά μοιράζονται αυτές τις πέντε μέρες. Μέχρι τώρα έχουν δοθεί περίπου 400 παραγγελίες. Μέχρι τώρα έχουμε δώσει σε 400 διαφορετικούς ανθρώπους φυτά. Τα φυτά βλέπετε ότι είναι. Και όλα αυτά είναι φτιαγμένα από εμάς. Είναι ανακυκλώσιμα υλικά από παλιά χαρτόκουτα. Εδώ να μην δείξουμε τα στοιχεία της κοπέλας, του παραλήπτη τέλος πάντων. Και βλέπετε ότι έχει. Ο καθένας, το κάθε σακουλάκι, την ποικιλία και από εκεί και πέρα μπορεί ο καθένας να αναγνωρίσει τι έχει πάρει. Το όνομά του, το τηλέφωνο. Όλα αυτά είναι φτιαγμένα από εμάς τους πορείτες, από την ομάδα αυτή. Και ζητάμε και τη δική σας στήριξη, να στηρίξετε όλη αυτή την προσπάθεια. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος ότι υπάρχει μια τέτοια ομάδα στην πόλη σας. Στην πόλη μας, συγγνώμη, στην πόλη μας. Αυτό θέλουμε εθελοντές στην ομάδα, θέλουμε χέρια, γιατί όλα αυτά γίνονται από εμάς, από λίγους ανθρώπους. Όποιος θέλει και έχει το χρόνο, τη θέληση, ευχαρίστως να τον αγκαλιάσουμε στην ομάδα μας.